Εγώ νομίζω ότι η σειρά που είδαμε τις κάρτες μας δίνουν ως ένα βαθμό όσο μπορεί να γίνει αυτό μέσα από μια δημοσκόπηση κάποιες έτσι απαντήσεις, κάποιες πρώτες απαντήσεις σε σχέση με το τι μέλη γενέστε. Δηλαδή το κλειδί τελικά των πολιτικών εξελίξεων σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό είναι κατά πόσο ο κόσμος θα καταλάβει ότι υπάρχουν συγκεκριμένες πια αλλαγές στην ίδια του τη ζωή. Mm-hmm. Είδατε ότι η δεύτερη ή η τρίτη κάρτα λέει καλά τα μέτρα, αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι θα εφαρμοστούν. Και αυτή η δημοσκόπηση τέλειωσε στις 10 Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Εάν την κάναμε σήμερα που είναι δύο μέρες μετά και αν την κάνουμε στις 18 που θα έχει ψηφιστεί και ο προϋπολογισμός και θα έχει ενσωματώσει μια σειρά κρίσιμα μέτρα τα οποία επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών, εγώ είμαι βέβαιος με βάση αυτές τις απαντήσεις ότι θα έχουμε και κάποια διαφοροποίηση στα ποσοστά. Δεν λέω μια ανατροπή της εικόνας, διότι αυτό πρέπει να εμπεδωθεί πια σαν στοιχείο. Τι περιμένετε δηλαδή για να πιστέψει ο κόσμος ότι υπάρχει αντίκρισμα? Τι είναι αυτό που περιμένετε, γιατί έχουν ήδη δοθεί κάποια έτσι κι αλλιώς πράγματα, έχει δοθεί κοινωνικό μέρισμα, έχουν ξεκινήσει κάποια. Έχουν ξεκινήσει κάποια οπότε πράγματα. Οπότε ο κόσμος όμως εξακολουθεί να είναι δύσκολο. Κάποια πράγματα έχουν απλώς ψηφιστεί. Ή δεν τα θεωρεί αρκετά, κύριε. Και θα αρχίσει να τα βλέπει πια να υλοποιούνται στο αμέσως επόμενο διάστημα. Σας προβληματίζει ότι ο κύριος Μητσοτάκης θεωρείται αυτός που οδηγεί στην ανάπτυξη? Γιατί το στοίχημα της ανάπτυξης για την οικονομία είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα. Και εκεί δεν φαίνεστε να το προσεγγίζετε. Προσέξτε να δείτε. Εντάξει, αλλά η πραγματικότητα όμως διαψεύδει όσους έχουν μια τέτοια αντίληψη για τα πράγματα. Ναι. Διότι επί των ημερών του κυρίου, όχι Μητσοτάκη, της Νέας Δημοκρατίας και της προηγούμενης συγκυβέρνησης, δεν υπήρξε ανάπτυξη. Αντίθετα, είχαμε βαθύτατη ύφεση. Η μεγάλη απώλεια στα εισοδήματα του καθενός, αλλά και στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν, έγινε από το 10 έως το 15. Αντίθετα, όπως γνωρίζετε, φέτος, σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, η χρονιά θα κλείσει με ένα αριθμό ανάπτυξη γύρω στο 2%, ενώ οι πιο συντηρητικές εκτιμήσεις μιλούν για ένα 2,5% για το 2019. Αυτές είναι από το μείον στο συν 2, συν 2,5, είναι τεράστιες οι διαφορές και προφανώς αυτό δεν αφορά μόνο τους δείκτες, επηρεάζει την ζωή και τις ευκαιρίες όλων. Να πάω και στο... Πρώτα απ' όλα, ειλικρινά διαπιστώνω ότι ο κύριος Κουμουτσάκος είναι ένας φύση αισιόδοξος άνθρωπος, γιατί δήλωσε ικανοποιημένος με αυτή την εικόνα. Και γιατί το λέω αυτό? Πώς μπορεί να είσαι ικανοποιημένος όταν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που λέει ότι αν ξαναέρθει η Νέα Δημοκρατία τα πράγματα θα είναι χειρότερα και όχι καλύτερα? Αυτό μόνο ικανοποίηση δεν μπορεί να γεννά. Για μένα είναι απόλυτα πραγματική αυτή η κάρτα, διότι είναι νοπή η περίοδος της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και θα σας έλεγα ότι πλάι σε αυτήν την κάρτα θυμηθούμε και την πιο κρίσιμη αυτή της δημοσκόπησης, αυτό που κάτι το είχαμε ξεχάσει από το 2010, από το 2009, να βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, ότι για πρώτη φορά δηλώνει πια πλειοψηφικά ένας κόσμος ότι η επόμενη χρονιά θα είναι καλύτερη. Αυτό είναι το νέο ποιοτικό στοιχείο. Αυτή είναι η νέα μεταμνημονιακή πραγματικότητα. Αυτό πλέον δεν μπορεί κανείς να το παραγνωρίσει. Ανεξάρτητα από την εμπιστοσύνη που μπορεί να έχει. Αυτό δεν αποτυπώνεται όμως σε ψήφο υπέρ σας. Μα είναι, θα δείτε πώς... Όχι, έχει και αυτό τη σημασία του. Θα δείτε, διότι θα υπάρχει δυναμική. Διότι τώρα ψηφίζονται κάποια διαφορετικά μέτρα. Πραγματικά ο κόσμος και δικαιολογημένα έχει ως ένα μεγάλο βαθμό πει ότι ρε παιδιά, ακούμε, αλλά για να δούμε τώρα. Θυμόσαστε τι μας λέγανε το 2014. Θυμόσαστε τι μας λέγανε στο τέλος του πρώτου προγράμματος, ότι βγαίναμε. Δεν βγήκαμε, μπήκαμε σε δεύτερο πρόγραμμα. Το ίδιο έγινε και με την διαχείριση του δεύτερου προγράμματος. Μπήκαμε σε τρίτο πρόγραμμα. Άρα λοιπόν είναι απόλυτα δικαιολογημένο ο κόσμος να είναι επιφυλακτικός. Σημασία όμως έχει ότι κάτι έχει αρχίσει να αλλάζει. Και όσον αφορά τα θέματα για τις διαπλοκής. Αυτό πλέον είναι απόλυτα εμπεδωμένο στη συνείδηση της μεγάλης πλειοψηφίας του κόσμου ότι το παλιό, το πάλε ποτέ κρατεό, δικοματικό καθεστώς ήταν βουτυγμένο στα σκάνδαλα. Τώρα λοιπόν στην προσπάθεια της η Νέα Δημοκρατία να πείσει ότι δεν έχει σχέση με τα σκάνδαλα, τι κάνει? Δεν λέει τίποτα γι' αυτό? Έχει μια ένοχη στάση όταν η δικαιοσύνη αγγίζει διάφορες τέτοιες περιπτώσεις και την καταγγέλει κατά περίπτωση,
αλλά προσπαθεί να, προσπαθεί να δημιουργήσει σκάνδαλα στην άλλη πλευρά. Έτσι λοιπόν φτιάχνει διάφορες ιστορίες. Σας θα διαψευστεί. Πού το είδατε αυτό, θα διαψευστεί. Κύριε Σκουρλέτη, σας πού το ρωτάει, είδατε, πού είδατε τις επιθέσεις τις δικές μας κατά της ελληνικής δικαιοσύνης. Σε όλα αυτά που λέτε, το δόγμα Πολάκη που λέτε καταρχήν. Το δόγμα Πολάκη που λέτε. Το δόγμα Πολάκη, το δόγμα Πολάκη, ξέρετε κάτι, δεν αφορά τον κύριο Πολάκη. Είναι κατασκευή της ελληνικής δικαιοσύνης. Είναι επικοινωνιακό, είναι επικοινωνιακό εφιολόγημα της παράταξής σας. Για να επηρεάσει την δικαιοσύνη. Με αυτό μας λέτε. Υποτιμάτε την ίδια τον την δόγμα ελληνική δικαιοσύνη, θεωρώντας ότι είναι καθοδηγούμενη. Επιρροή τη δικαιοσύνη. Είναι με το στόμα του κυρίου Πολάκη. Λέτε με άλλα λόγια. Η πολιτική σκέψη λέτε του με άλλα λόγια, για να επηρεάσει τους δικαστές. Λέτε με άλλα λόγια αυτό το οποίο σας κατηγορώ. Λοιπόν, η δικαιοσύνη λοιπόν βαδίζει όπως βαδίζει. Ας την αφήσουμε να κάνει τη δουλειά της. Συμφωνήσουμε σε αυτό. Να κάνει τη δουλειά της. Για όλες τις υποθέσεις. Εμείς δεν ανακαλύψαμε τώρα. Και πριν πείτε, την αδέκαστη ελληνική δικαιοσύνη. Και πριν πείτε εσείς σε σχέση με την υπόθεση. Να την ανακαλύπτετε κάτω από περίεργες συνθήκες. Μπράβο. Λοιπόν, πολύ ωραία τώρα. Και πριν μιλήσετε για σκάνδαλο ΔΕΠΑ, να δούμε καταρχήν αν είναι σκάνδαλο. Διότι αν είναι σκάνδαλο, γνωρίζετε πολύ καλά ότι επί των ημερών της δικιάς σας κυβέρνησης από τα 40 εκατομμύρια το χρέος έφτασε στα 87 που το παρέλαβε η δικιά μας κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, αν υπάρχει σκάνδαλο, κυρίως αφορά τη δικιά σας περίοδο διακυβέρνησης. Αλλά επειδή η υπόθεση όταν είναι στη δικαιοσύνη, στη Βουλή, να δούμε λοιπόν τι θα πει δεν, η δικαιοσύνη. Όταν θα γίνει συζήτηση στη Βουλή που θα, γίνει, δεν θα μπορέσετε να αποφύγετε. Η απάντησή σας δεν θα μπορεί να αφορά το μέλλον, αλλά θα αφορά το παρόν σας. Βεβαίως. Και τι κάνατε. Και το παρόν και το παρελθόν σας. Λοιπόν, και το παρελθόν σας, όχι εσάς προσωπικά. Τη παράταξή σας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να πούμε και για τη ΛΑΕ τώρα. Λοιπόν, ναι, γιατί θα βάλω το αντίστοιχο ερώτημα στον κύριο Κουμουτσάκο μετά για το ότι κόμμα του κ. Βελόπουλου. Η πεποίθησή σας ότι είναι ένα προνομιακό πεδίο, η μάχη κατά της διαπλοκής, προνομιακό σας πεδίο, θα είναι το μεγάλο πολιτικό σας σφάλμα. Ναι, αλλά και γιατί εσείς, θα αποδειχθεί ότι να ξέρετε, είναι ένα πεδίο στο οποίο θα ιτηθείτε και θα ιτηθείτε κατά κράτος. Επειδή πολλές υποθέσεις είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στην δικαιοσύνη, στον χώρο της δικίας ή πολλές άλλες πλέον. Είναι τόσο πολύ δεν ξέρετε την έκβασή του, τη γνωρίζετε. Ή πολλές άλλες τόσο πολύ γνωρίζετε την έκβασή όπως υποθέσεις Siemens, υποβρυχίων, εξοπλισμών. Μην προκαταλαμβάνετε την απόφαση της δικαιοσύνης, κύριε λοιπόν, Σκουρλέτη, μην το κάνετε αυτό. Μα δεν κάνω εγώ αυτό. Εγώ λέω ότι είναι σε εξέλιξη. Είπα. Είναι σε εξέλιξη. Εγώ δεν προλαβαίνω. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα, λοιπόν, πέστε κάτι. Ή πάρτε τις αποστάσεις σας σε σχέση με το παρελθόν, το προηγούμενο, το πρόσφατο παρελθόν των κυβερνήσεών σας, ή αλλιώς. Αφήστε τη δικαιοσύνη να κάνει δουλειά της και εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία ώστε να υπάρξει μια προσπάθεια πλέον αναβάφτισης του ίδιου του πολιτικού συστήματος. Κάνουμε ένα σοβαρό διάλογο. Έτσι ώστε, να αποκτήσει το πολιτικό του κύρος. Κοιτάξτε, με προσπάθειες δύο... γενικώς να ανακαλύψουμε σκάνδαλα και να πούμε τελικά αυτό που είχε πει ο κύριος Πάγκαλος. Προσπαθούμε ότι όλοι, και όλοι το ίδιο είμαστε. Τώρα προσπαθούμε και οι δύο να κάνουμε ένα πολιτισμένο διάλογο. Έναν ουσιαστικό διάλογο. Κοιτάξτε, δεν υποδείξεις, σας το λέω πολύ ειλικρινά, πολύ ξεκάθαρα, υποδείξεις όπως η στάση μας απέναντι στην ελληνική δικαιοσύνη, θα σας παρακαλέσω, νομίζω ότι είναι και προς όφελό σας να μην μας κάνετε. Διότι είναι πολύ βαρύ σε σύντομο χρονικό διάστημα το ποινικό σας μητρό ως αυτό. Το ποινικό μας μητρό. Το ποινικό σας μητρό εντός εισαγωγικών εννοώ. Το ποινικό σας μητρό εννοώ όσον αφορά την προσπάθεια παρέμβασης στη δικαιοσύνη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Την ημέρα που ανακοινωνόντουσαν υποτιθέμενες εξελίξεις για ένα μείζον θέμα, ήταν και παρενέβαινε στα δικαστικά μέγαρα. Ήταν παρόν πάνω από τους ανακριτές. Η κυρία νυν υπουργός και τότε πάλι κυβερνητική εκπρόσωπος, όταν γινόταν το θέμα των αδειών, βγήκε και ουσιαστικά απείλησε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Έχετε πολύ βαρύ παρελθόν για να υποδεικνύετε σε εμάς την ανάγκη σεβασμού της ελληνικής δικαιοσύνης. Νομίζω ότι είναι λάθος πεδίο, σας το ξαναλέω. Κάνετε λάθος που μάχεστε σε αυτό το πεδίο, θα ιτηθείτε κατά κράτος. Εγώ σας προτείνω λοιπόν να αφήσουμε στην άκρη τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Αν χρειάζεται να μου το υποδείξετε αυτό, είναι πεποίθησή μας. Χαίρομαι λοιπόν που το αποδέχεστε. Είναι πεποίθησή μας, διότι είναι η στήριξή μας στη δυτική δημοκρατία. Να απαντήσετε για το ΛΑΕ, γιατί βλέπουμε ότι μέσα σε ένα τέτοιο πολιτικό σκηνικό, όπου ναι, μεν καταγράφεται δικοματισμός, αλλά καταγράφεται και διάσπαση ταυτόχρονα στις πολιτικές δυνάμεις. Βλέπουμε ότι υπάρχουν εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας κάποιοι οι οποίοι
προσελκύουν κόσμο και δεν μιλάω για τη Χρυσή Αυγή εγώ αυτή τη στιγμή, μιλάω για τα άλλα μικρότερα κόμματα. Ένα τέτοιο κόμμα βεβαίως είναι και η ΑΝΕΛ, που έχει τα ιδιαίτερα όμως δικά του χαρακτηριστικά και στην πορεία του τα τελευταία χρόνια. Αλλά τώρα καταγράφεται και ένα άλλο, το οποίο το εκπροσωπεί ο κύριος Βελόπουλος, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Και καταγράφεται μάλιστα με ένα ποσοστό το οποίο είναι. Του λαός, όχι της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Βελόπουλος. Του λαός ο κύριος Βελόπουλος. Όχι, αλλά είπατε της Νέας Δημοκρατίας, ναι, γι' αυτό διορθώνω. Έχετε δίκιο. Του λαός ήταν ο κύριος Βελόπουλος. Ναι, αλλά του λαός δεν σημαίνει τίποτα έτσι και λες. Τα περισσότερα στελέχη του λαός βρίσκονται στην σημαίνει κάτι. Ναι, του παλιού λαός. Σημαίνει κάτι. Αντιπρόεδρος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Βελόπουλος ήταν στέλεχος του λάους. Αυτή είναι η πραγματικότητα, να μιλάμε βάσει. Κύριε Κουμουτσάκο, έτσι είναι όπως το λέτε. Απλά επειδή τα βασικά στελέχη του λάους είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σήμερα ο ένας και ο άλλος εξέχων στέλεχος, γι' αυτό μπερδεύτηκα και εγώ, έχετε απόλυτο δίκιο. Όταν περάσαν βλέπουμε, την πύλη της Νέας Δημοκρατίας, αποδεχθήκαν τις αρχές της. Ναι, ναι, εντάξει, εκεί λίγο μπερδεύονται τα πράγματα. Ποιος έχει αποδεχθεί ποιον τελικά. Βλέπουμε λοιπόν. Διότι το σημερινό σας προφίλ για άλλα δείχνει. Ότι συρρήκνωση του ευρωπαϊκού προφίλ έχουμε και καθοδήγηση από την ακροδεξιά. Λέτε, οι πόρτες της Νέας Δημοκρατίας είναι ανοιχτές από πεποίθηση. Αλλά δεν είναι αφύλακτες. Ναι, μόνο με πολιτικά κριτήρια. Αυτό. Μην βάλετε μέσα όλο τον ακροδεξιοσμό. Να το ξέρετε αυτό. Μην βάλετε μέσα όλο τον ακροδεξιοσμό. Είναι αλλά φυλάσσονται διότι πάρα ακούω πολύ τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλάει και λέω τι σχέση έχει με τις προηγούμενες τοποθετήσεις της Νέας Δημοκρατίας σε διάφορα θέματα. Όποιοι περνάνε. Όπως για παράδειγμα αυτά τα οποία υποθήκαν χθες από τον αρχηγό σας. Προσυπογράφουν τις ιδεολογικές σας. Περίοδος οληψίας και συναλλαγής γύρω από τα εθνικά θέματα. Αυτό που είπατε αυτή την ουσία. Στην ουσία βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το θέμα, παρόλο που δεν υπάρχει στη δημοσκόπηση, είναι ένα θέμα της ημέρας και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί μεταφέρθηκε στις Βρυξέλλες, όπως είπαμε. Γιατί ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα το θέσει και μάλιστα θα το θέσει και στο Λαϊκό Κόμμα για το θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών, στο δικό σας δηλαδή πολιτικό χώρο, κύριε Κουμουτσάκο. Και πράγματι ήταν μια πολύ βαριά κατηγορία και αξίζει τον κόπο, κύριε Σκουρλέτη, να ρωτήσουμε τον κύριο Κουμουτσάκο να μας το στηρίξετε αυτό, γιατί είναι βαρύ. Θα παρακαλούσα να προσέξετε ακριβώς τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι πολίτες πιστεύουν ότι έγινε ανταλλαγή, αν θέλετε διαπραγματευτική ανταλλαγή, μεταξύ του ζητήματος της ονομασίας και των συντάξεων. Οι πολίτες πιστεύουν. Και όπως κάθε πολιτικός, όπως εμείς, κύριε Σκουρλέτη, φέρουμε στο δημόσιο διάλογο για να υποστεί την δοκιμασία του δημοσίου διαλόγου την πεποίθηση των πολιτών. Τι και η πεποίθηση αυτό των πολιτών, κύριε όταν Κουμουτσάκο, είναι τόσο διαδεδομένη, παράγει σημαίνει πολιτικά μεγέθη. Και κύριε, από αυτό το πολιτικό μέγεθος δεν μπορείτε να φύγετε. Κύριε Κουμουτσάκο, τι σημαίνει αυτό. Η επίκληση ενός τέτοιου θέματος δεν μπορεί να στηρίζεται στην πεποίθηση των πολιτών. Πρέπει να στηρίζεται σε κάποια αποδεικτικά στοιχεία. Λέει η δικιά μου λογική. Και εικάζω ότι υπάρχουν αυτά και τα έχετε. Προφανώς γνωρίζετε συναντήσεις ή συγκεκριμένες κινήσεις με πρόθεση και με κατάληξη αυτή την ανταλλαγή. Αντιλαμβάνομαι ότι νομίζω ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτό είναι που ζητάει ο καθένας μας, γιατί είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό που αναφέρατε. Αντιλαμβάνομαι. Κυρία Στάι, αντιλαμβάνομαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας. Όχι, εγώ σας βάζω το ερώτημα, ναι, που δεν έχω καμία σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα. Θα αναζητήσουν τρόπους να εξηγήσουν και να αμυνθούν. Και θα κάνουν ό,τι πιστεύουν εκείνοι. Η πεποίθηση όμως είναι εδρεωμένη. Mm-hmm. Σε αυτήν αναφέρθηκε ο πρόεδρος του κόμματος. Και να σας πω, εφόσον αυτή είναι η πεποίθηση, γιατί και εμείς την ακούμε. Ναι. Εγώ προσωπικά, και όχι και όλοι εμείς, ούτε δεν τολμάμε να πιστέψουμε ότι έχει γίνει τέτοια συναλλαγή. Τέτοια διασύνδεση, να μην πω συναλλαγή. Αλλά το καταγγέλλεται. Διασύνδεση. Να. Αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την εδρεωμένη πεποίθηση της πλειοψηφίας των Ελλήνων. Αυτό πώς μετριέται η εδρεωμένη πεποίθηση. Εσείς γνωρίζετε πάρα πώς πολύ καλά. Πώς μετριέται αυτή η εδρεωμένη πεποίθηση. Ειδικά, εσείς το λέτε. Εσείς το λέτε. Και όταν λέω εσείς δεν εννοώ προσωπικά, κύριε ναι, Σκουλίτη, αλλά και εσείς προσωπικά. Έχετε επανειλημμένως καταστήσει πολιτικό μέγεθος εργαλείο πολιτικής. Αυτά που φαντάζεστε ναι ότι λέει να ο κάνω μια ερώτηση λαός λοιπόν. Όμως αυτά τα λέει ο ελληνικός λαός. Μισό λεπτό, να κάνω να σας κάνω μια ερώτηση. Και υπόδειξη σε αυτό νομίζω ότι πώς, δεν πρέπει να μου γιατί κάνετε ψηφίσατε, γιατί ξέρετε πολύ καλά τι έχετε γιατί κάνει εσείς. Ψηφίσατε το μέτρο για την ακύρωση της περικοπής των συντάξεων όταν πια είναι ευρέως διαδεδομένο, υπάρχει η πεποίθηση όπως λέτε στον κόσμο ότι αυτό είναι
αποτέλεσμα μιας προδοτικής διαδικασίας, μιας συναλλαγής. Δεν χρησιμοποίησα ποτέ θέματα... αυτόν τον όρο. Κύριε Σκουλέτη, δεν χρησιμοποίησα αυτόν τον όρο ποτέ. Είπατε ότι υπάρχουν... Δεν το έχω κάνει, εσείς, δεν θα το κάνω ποτέ. Όχι εσείς, αλλά υπόθηκε από στελέχη σας ότι υπάρχουν περισσότερο και λιγότερο πατριώτες σε αυτόν εδώ πέρα τον τόπο. Υπάρχουν αυτή είναι η δικαστική λύσεις... γραμμή, το κόμμα σας την έβαλε. Υπάρχουν όπως και ο κύριος λύσεις... Μητσοτάκης χθες δεν τοποθετήθηκε γύρω, γύρω από αυτό το άθλιο σύνθημα. Έχετε που γράφτηκε μια κακιά λύση, ότι η δημοκρατία πούλησε τη Μακεδονία. Και είπε ποιο το έχει πει αυτό, κύριε Σκουλέτη, γιατί μάλιστα το φέρνετε στη συζήτησή μας. Λοιπόν, το φέρνω στη συζήτησή μας, γιατί κάνετε πολιτική με αυτά τα ζητήματα. Ένα σύνθημα. Λοιπόν, κάνετε πολιτική με αυτά τα δικαστικά ζητήματα. Φέρνετε στη συζήτησή μας. Στη δική μας συζήτηση, ένα σύνθημα που προέρχεται από πολιτικές δυνάμεις που σχετίζονται και έχουν αναφορά στις πιο σκοτεινές σελίδες της ευρωπαϊκής ιστορίας. Είναι αντικείμενο διαλόγου λοιπόν, μεταξύ μας αυτό. Χαίρομαι που το ακούω και θα ήθελα να δικάσω κυρίαρχος λόγος. Λοιπόν, μη συνεχίσουμε σε αυτό το θέμα. Το μη θα φέρετε σε δύσκολη θέση εμένα που τους καταγγέλνω. Θα έλεγα εδώ, κύριε Κουμουτσάκο, ή εμάς τη Νέα Δημοκρατία, κάνετε λάθος. Και εσείς, κύριε Σκουρλέτη, αυτό το επιχείρημα τώρα που επικαλεστήκατε, ότι ταυτίζεται το σύνθημά τους με το σύνθημα των σκοτεινών ακροδεξιών, και αυτό έολο είναι, όπως και αυτό δεν αποδεικνύεται, γιατί υπάρχει μια λέξη η οποία είναι ίδια. Ειδικά ξέρετε λοιπόν, με μένα να λοιπόν, πέρατε, να το κλείσουμε, να το κλείσουμε, να το κλείσουμε αυτό το θέμα εδώ πέρα, για να κλείσουμε με τη δημοσκόπηση, γιατί είπα ότι υπάρχουν μικρές δυνάμεις εκ δεξιών, υπάρχουν όμως και δυνάμεις εξ αριστερών, όπως είναι το ΛΑΕ του κυρίου Λαφαζάνη, που φαίνεται ότι έχουν ένα 3% σύμφωνα με τη σημερινή καταγραφή. Σας προβληματίζει και εσάς, κύριε Σκουρλέτη? Μάλλον θα πρέπει. Προφανώς, αλλά ναι, αν θυμάμαι καλά, αυτό ήταν το ποσοστό που είχε καταγράψει η ΛΑΕ στις προηγούμενες εκλογές. Ναι, δεν είχε εκλεγεί, όμως τώρα φαίνεται ότι μπορεί και να το, ναι, να αλλά, το φτάσει αλλά, το 3%. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα το θέμα είναι ότι εντάξει, δεν θα ήθελα λοιπόν, αυτή τη στιγμή να αναφερθώ σε μια τέτοια πρόβλεψη. Ορισμένα πράγματα κρυθήκαν πια από την ίδια την ιστορία. Λοιπόν.